Μια ιστορία που έχει να κάνει με αναδρομικά βουλευτών. Για πες μας, τι έχει γίνει γύρω από αυτό. Έχουμε μια απόφαση που είναι πολύ σημαντική, Νίκο. Σημαντική από την πλευρά της πολιτικής ηθικής, θα λέγαμε. Είχαν προσφύγει δεκάδες και στο Ελληνικό Συνέδριο και στα διοικητικά δικαστήρια, ζητώντας αυξήσεις σε συντάξεις, βουλευτικές συντάξεις και σε μισθούς βουλευτικούς. Γιατί... Δούμε και την κάρτα. Είναι πρώην βουλευτές οι οποίοι μάλιστα έλεγαν. Όχι όλοι πρώην, υπάρχουν και κάτι νυν. Και νυν. Οι οποίοι έλεγαν ότι το έκαναν αυτό πριν την κρίση. Ναι, πριν την κρίση. Και ότι δεν γνώριζαν ούτε μπορούσαν να προβλέψουν ότι θα έρθουν οι μέρες της κρίσης. Όμως αυτοί οι καλοί άνθρωποι μετά την κρίση δεν παρετήθηκαν. Παρετήθηκαν 7, εκ των οποίων 2 χειρές. Ναι, παρετήθηκαν 7, αλλά πώς υπέβαλαν τις αιτήσεις συνολικά. 500 για συντάξεις, 230, θα το δούμε στην κάρτα νομίζω. Από τους 500, περίπου 850 στο σύνολο, 7 παρετήθηκαν. Ακριβώς. Η υπόλοιπη κρίση, ξεκρίση, μια χαρά πήγαν να πάρουν τα αναδρομικά. Ναι, τα οποία, Νίκο μου, δεν είναι ένα ευκαταφρόνητο ποσό, αρθριζόμενο με τις αγωγές, δηλαδή αυτά που ζητάνε, όχι κάτι άλλο να το προσθέσουμε, είναι 540 εκατομμύρια ευρώ, είναι 300 χιλιάρικα για τον καθένα. Και πρέπει να σου πω ότι όταν αυτό το θέμα ερχόταν στην επιφάνεια, όλοι με ραδιοτηλεοπτικές δηλώσεις σε παρετούντο προφορικώς άπαντες. Βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε: Παιδιά, εγώ πάω αύριο το πρωί και φεύγω. Όσοι το όνομά τους είχε αποκαλυφθεί, οι υπόλοιποι προσπαθούσαν να κρυφτούν. Είναι ντροπή για τον πολιτικό κόσμο αυτό το θέμα. Και κάποια ονόματα τα οποία είναι τόσο επώνυμα που εκπλήσεσαι και λες: Είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να έχει προσφύγει και να ζητάει 300 χιλιάρικα? Ευτυχώς ήρθε αυτή η απόφαση και το τέλειωσε αυτό το θέμα. Ποια είναι η απόφαση όμως, γιατί το σημαντικό είναι ότι επειδή ακριβώς οι πρώην βουλευτές ειρνούντο να παραιτηθούν των διεκδικήσεών τους. Ακριβώς. Και είναι ντροπιαστικό αυτό. Ακριβώς. Είναι στα όρια του προδοτικού, έτσι όπως η χώρα κινείται σήμερα και με τους μισθούς και τις μειώσεις. Προκαλούν αγανάκτηση στον κόσμο αυτές οι μειώσεις. Βρέθηκε φόρμουλα από τη δικαιοσύνη δια της πλαγίας. Ευτυχώς. Ναι, δια της πλαγίας δηλαδή τι είπαν? Ότι οι αυξήσεις που δόθηκαν στους δικαστές, παιδιά, εσείς δεν θα τα πάρετε. Γιατί αυτή η αύξηση δεν ήταν αύξηση, κάνανε το ψάρι κρέας. Ήταν μια έκτακτη παροχή που τη δώσανε γιατί τα δικαστήρια πνίγονται και οι δικαστές έπρεπε να πάρουν περισσότερα λεφτά. Σου λέει τα πήραν για να βγάλουν το φόρτο της εργασίας από τα δικαστήρια, οπότε εσείς δεν τα παίρνετε, τελειώσαμε. Επειδή, γεια σας. Επειδή λοιπόν οι βουλευτές δεν δέχτηκαν να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους. Πλην 7 από τους 850, η δικαιοσύνη εφήβρε έναν τρόπο. Τι να έκανε. Τουλάχιστον για να σώσει τα χρήματα. Και πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Δεν θα μπορούσε και δικαστής, Νίκο μου, να τους δικαιώσει σε αυτή τη συγκυρία. Δηλαδή, ποιος θα έπαιρνε το βάρος να δώσει λεφτά από το δημόσιο ταμείο το άδειο σε βουλευτές για μισθούς και για συντάξεις? Λοιπόν. Δεν έχει λαϊκισμό η κριτική αυτή. Εξοργίζει τον κόσμο. Είναι θέμα πολιτικής ηθικής. Δεν μπορούν να κάνουν αυτού του είδους τα αιτήματα. Ιωάννα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Αυτό με την δολοφονία.